Ευρεία σύσκεψη για την εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής συγκλήθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου παρουσία του Γενικού Διευθύντη της ΠΑΣΕΓΕΣ Γιάννη Κολυδά. Την τελευταία στιγμή η χώρα μας θα αποσαφηνίσει, μιας και η προθεσμία ολοκληρώνεται την 1η Αυγούστου, το πώς θα διαχειριστεί τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Δυστυχώς, όσο δεν κάναμε σε ένα χρόνο, καλούμαστε να τα κάνουμε σε 10 μέρες, γιατί μέχρι την 1η Αυγούστου 2014 πρέπει να ανακοινώσουμε στην Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουμε τη νέα ΚΑΠ. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική για την περίοδο 2015-2020 θα έχει μια διαφορετική αρχιτεκτονική, καθώς θα εναπόκειται στο κάθε κράτος μέλος η επιλογή της διαχείρισης των κονδυλίων πλην δύο τομέων. Μπορεί κανείς να πει à la carte, με εξαίρεση δύο υποχρεωτικές αποφάσεις που αποφασίζονται από το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την πράσινη ενίσχυση με το ανελαστικό ποσοστό του 30% και την στήριξη για τους νέους αγρότες με το ελαστικό ποσοστό μέχρι 2% του εθνικού φακέλου, όλα τα υπόλοιπα είναι επιλογή του κράτους μέλους. Αν θέλει ένα κράτος τα εφαρμόζει, αν θέλει δεν τα εφαρμόζει. Στο σχέδιο της εθνικής πρότασης, όπως είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προβλέπεται για την κατανομή των ενισχύσεων η διαίρεση της χώρας σε τρεις περιφέρειες, με βάση τον κύριο τύπο των αγροτικών συστημάτων, βοσκότοπους, γεωργικές εκμεταλλεύσεις πολυετών καλλιεργιών και γεωργικές εκμεταλλεύσεις ετήσιων καλλιεργιών. Η ΠΑΣΕΓΕΣ διαφωνεί και προτείνει να θεωρηθεί η χώρα ως μια περιφέρεια, γιατί έτσι ευνοείται μεταξύ άλλων η μεταφορά πόρων σε περιφέρειες που παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, αλλά μεταφέρονται και σημαντικοί πόροι στην κτηνοτροφία. Όλες οι καλλιέργειες δικαιούνται και οι κτηνοτρόφοι δικαιούνται. Και αυτό είναι το καινούριο. Αλλά με τα χρήματα που υπάρχουν διαθέσιμα πρέπει να γίνει το καλύτερο δυνατό σενάριο για την παραγωγή και να μπορέσουν να ενισχυθούν τομείς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στο μεταξύ, στημένη παροδία χαρακτηρίζουν τη χθεσινή σύσκεψη σε ανακοίνωσή τους εκπρόσωποι των καπνοπαραγωγών της περιοχής. Ο κύριος Κολυβάς, τονίζουν, αναφέρθηκε τρεις φορές στον καπνό με τόνο επιθετικό. Γνωρίζουμε καλά το ρόλο και την πολιτική που θέλει να περάσει η ΠΑΣΕΓΕΣ. Οι οικοδεσπότες παρέλειψαν να ενημερώσουν τον κύριο Γενικό Διευθυντή ότι στη Θεσσαλία ζουν από τον καπνό 32.400 άνθρωποι. Η επίθεση από τον κύριο Κολυβά και από κάποιους πρώιμους συνδικαλιστές δημιουργεί μία αντιπαράθεση στην οποία εμείς αρνούμαστε να συμμετάσχουμε. Εμείς δεν είμαστε απέναντι σε αγρότες παραγωγούς άλλων προϊόντων, σημειώνουν.